Από νέος λοιπόν, πάντα πίστευα ότι πρέπει να έχουμε λόγο στο τι συμβαίνει στην καθημερινότητά μας, στο τι συμβαίνει στα κοινά και είναι υποχρέωση όλων μας να το κάνουμε αυτό. Γι' αυτό πάντα συμμετείχα σε δράσεις, σε εθελοντικές ή οτιδήποτε αλλού, είτε σε φορείς, ώστε να μπορώ να έχω και εγώ λόγο στη διαμόρφωση της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας. Αυτό έκανα γιατί πρόσφατα. Δύο φοιτίες προηγούμενες υπήρξα σύμβουλος στη δεύτερη δημοτική κοινότητα, όπου ζω και εργάζομαι. Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, εκεί ζω και έχω την οικογενειακή επιχείρησή μας τώρα, που την κρατάω τα τελευταία χρόνια. Και είδα πώς λειτουργούν τα πράγματα από μέσα όλα αυτά τα 8 χρόνια. Είδα πολλά συμφέροντα, είδα πολλή εκμετάλλευση, είδα ότι για να κάνουμε πράγματα, για να δημιουργήσουμε κάτι, να πούμε ότι προσφέρουμε, πρέπει να βασιστούμε μόνο στο φιλότιμό μας, στο φιλότιμο κάποιων ανθρώπων άλλων, οι οποίοι σκέφτονται σαν και εμάς, και στις καλές σχέσεις που θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε με κάποιους από τους υπαλλήλους του Δήμου, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πράγματα και να πούμε ότι προσφέραμε. Αυτός ήταν και ο λόγος που αποφάσισα να ενώσω με τη δικιά μου τη φωνή, με τη δυνατή φωνή της Λαϊκής Συσπήρωσης, γιατί είναι το μόνο κόμμα του ΚΚΕ, το οποίο είναι κοντά στους απλούς ανθρώπους, κοντά στους εργαζόμενους, κοντά στο λαό, το οποίο θα με επιτρέψει και εμένα να λειτουργήσω όπως θέλω και εγώ, χωρίς συμφέροντα και μόνο για την βελτίωση της καθημερινότητάς μας. Τώρα, αυτό που θα ήθελα εγώ να βοηθήσω και να συνεισφέρω είναι να δώσω έμφαση στα προβλήματα της περιοχής όπου ζω. Η δεύτερη δημοτική κοινότητα είναι μια εντελώς υποβαθμισμένη περιοχή. Αυτό που πιστεύω το γνωρίζετε όλοι. Είναι η δυτική είσοδος της πόλης, στην οποία ενώ θα έπρεπε να αποτελέσει ένα πυλώνα ανάπτυξης και ομορφιάς της Βουτάνειας, είναι εγκατελειμμένη. Γιατί είναι γνωστό στους πάσες, αλλά δεν το λένε. Γιατί, όπως είπε και ο κ. Τσαριανόπουλος πριν, όλη η περιοχή μας η δυτική, από Λαχανό και Προσφαγία και όλη πέρα, υποτίθεται θέλουν να γίνει και πιστεύω εκεί το πάνε το επόμενο City, όπως είναι στο Λονδίνο, ένας επιχειρηματικός τεράστιος πυλώνας. Αυτό όμως τι μπορεί να σημαίνει, σημαίνει ότι πρέπει να δείχνουμε εικόνα πλήρους εγκατάλειψης και να εγκαταλείπουμε τους κατοίκους. Αυτό γίνεται. Πέφτουν τα ενίκια, πέφτουν οι τιμές, πέφτουν τα οικόπεδα, πέφτουν όλα, τα αγοράζουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Και βλέπετε τα θηρία, τα ξενοδοχεία που είναι στην περιοχή μας, αγοράζοντας τζάμπα τα οικόπεδα, διώχνοντας τους κατοίκους. Και η περιοχή μας παρουσιάζει αυτή τη στιγμή, αν πιάσετε από την οδό Μοναστηρίου και κάτω από τον Αγκατά, μια εικόνα εγκατάλειψης. Λίγα μέτρα, ας πούμε, μετά το κέντρο της πόλης, συναντάς χωματερές, χωγκώδη, λάσπες, σκοτάδια, καταβλισμούς και προφοριακή αναρχία, οικόπεδα άδεια, τα οποία έχουν μετατραπεί σε. Πώς να το πω τώρα. Σε αυτά τα λεγόμενα σκραπ, ό,τι μαζεύεται από όλη την πόλη, καταλήγονται σε υπόλοιπα εκεί που τα εκμεταλλεύονται κάποιοι άνθρωποι, προκειμένου να πείστε τη διαμόνηση, ό,τι σίδερο, ό,τι εγκατελειμμένο μαζεύεται πάει εκεί. Μιλάμε τώρα για εγκατελειμμένα οχήματα, άτυπα, πάρκινγκ μέσα εκεί, μόλυνση, εγκατάλειψη. Σκοτάδι, το οποίο όταν πέφτει το απόγευμα δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, όλα αυτά έχουν σωστία, διώχνουν του κατοίκου. Και να πηγαίνουν αυτοί που πρέπει να πάνε και να αγοράζουν. Αυτά όλα, εγώ θα προσπαθήσω μαζί με τη φωνή τη Λαϊκή Συσπήρωση που είναι πολύ δυνατή και θα την δυναμώσουμε, να τα φέρουμε και να τα μάθει ο κόσμος και να μπορέσουμε επιτέλους να λειτουργήσουμε και να αναβαθμίσουμε όλη αυτή την περιοχή. Αλλά όχι μόνο αυτή να. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες ατελείωτες για τα προβλήματα της κοινότητας, αλλά δεν θα το κάνω. Θα γίνει σιγά σιγά. Προτάσεις υπάρχουν. Στις δύο θητείες που έχω καταθέσει πολλές προτάσεις, πολλούς φακέλους, οι οποίοι πετάχτηκαν. Υπάρχουν προτάσεις για τα οικόπεδα που είναι να γίνουν παιδικές χαρές και είναι χαρακτηρισμένα για παιδικές χαρές και δεν γίνονται. Υπάρχουν προτάσεις για τους ελεύθερους χώρους που να γίνουν πράσινοι και δεν γίνονται. Κάποτε φυτέψαν 430 μόνο με προσπάθεια εθελοντών. Τα οποία βέβαια ο Δήμος και αυτά τα παράτησε και τα μισά σαπίσαν και ξεράφηκαν. Τυχαίο, θα πει τυχαίο. Για τα προβλήματα του ΟΑΣΤΑ αναφερθήκαμε. Υπάρχουν ακόμα περισσότερα στη δικιά μας περιοχή, οι οποίοι είναι χωρισμένοι σε τρία μέρη. Πάνω από την οδό Αγκατά, ανάμεσα από Αγκατά και Μοναστηρίου, κάτω από το Μοναστηρίου. Κάθετη συγκοινωνία δεν υπάρχει. Δεν μπορεί ένας κάτοικος από την Παναγία Φαινομένη να περπατήσει με την Γιάννητσόν, ούτε δεν υπάρχει πληροφορείο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που. Πώς να σας το πω τώρα. Έχουμε. Τα μπερδεύω, σας είπα. Δύο παιδικούς σταθμούς. Να σας πω κάτι. Πύλη αξιού και πιο κάτω ξηροκρίνει ένας καινούριος. Ο γονέας από την Παναγία Φανερωμένη, ο εργαζόμενος,
που θέλει να ανοίξει το μαγαζί του, που θέλει να πάει να δουλέψει. Όσοι δουλεύουμε, γιατί η περιοχή μας κατοικείται κυρίως από ανέργους πλέον, πώς θα πάει το παιδί του εκεί κάπου. Δεν γίνεται. Καπί, υπάρχει μόνο ένα, όλη η περιοχή. Αν δεν έχει σχέση η κοινωνία, δεν μπορεί ο παππούς να πάει στο καπί. Είναι πολλά προβλήματα μικρά που φαίνονται στον κόσμο, αλλά δεν είναι μικρά για την καθημερινότητα των ανθρώπων. Αυτά όλα πρέπει να διορθωθούν. Πρέπει να φωνάξουμε δυνατά, να ακουστούν, να κυνηγήσουμε για να μπορέσουμε να τα διορθώσουμε. Και πιστεύω όλα αυτά θα κάνουν και στις υπόλοιπες κοινότητες, αλλά εγώ αναφέρομαι για το κουσό. Όλα αυτά φυσικά δημιουργούν πρόβλημα και στους αυτοαπασχολούμενους, στους μικροεπαγγελματίες που είναι όσοι ευθυντοποιήσουν. Πλέον έχει γίνει από κοκαλιά της Θεσσαλονίκης, αυτά τα μικρομάτα, σε μικροεπαγγελματίες. Γιατί φύγανε από τα εργοστάσια, φύγανε οι μικροτεχνίες, φύγανε έξω όπως είπε ο Δήμαρχος, ο υποψήφιος, μακάρι να δήμαρχος. Πιο πριν, όλοι αυτοί οι άνεργοι, τι κάνανε, ανοίξαν ένα συνεργατζίδικο, ένα παγκαλικάκι, ένα μικρό μαγαζάκι σαν το δικό μου. Όλα αυτά που αναφέρω τώρα εδώ είναι εμπόδια για τους ανθρώπους. Δεν μπορούν να εργαστούν και να δουλέψουν. Περπατώντας ο άνθρωπος και μην έχουν να περπατήσει πεζοδρόμιο, πλάκες σπασμένες, μην έχοντας πάρκινγκ, που να πληρώσει για να πάει στο πάρκινγκ να ψωνίσει. Όλα αυτά συνδυασμένα βέβαια και με τη γενικότερη πολιτική, τη φτωχοποίηση. Οπότε, εάν δεν έχει λεφτά κάποιος, πώς θα πάει να ψωνίσει ο μικρομάγαζο. Το οποίο μικρομάγαζο, η γενική πολιτική φυσικά το κυνηγάει και το βλέπει σαν εχθρό το μικροεπαγγελματία. Με 29% φορολογία από το πρώτο ευρώ, με 650 ευρώ τέλος επιδέματος, δηλαδή με το που ανοίγει στο μαγαζί σου 650 ευρώ, με έμφυα, με τα οποία όλες οι παρατάξεις μέσα στο Δήμο τόσα χρόνια δεχόταν ασυζητητοί. Και πάμε τώρα να συνδυάσουμε την κεντρική διοίκηση και Δήμο, τέλη ας πούμε πεζοδρομίου. Πανάκριβα, δεν λιώθηκα. Στην πίτα και την κοινωνική κοινότητα, ειδικά σε εμάς, εγώ στην Παναγία Φαλερωμένη, ο κάτοικος, ο μαγαζάτορας Αγίου Πάνου, ο μαγαζάτορας στο Καφαντάρι, πληρώνει ίδια τέλη με την Τσιμισκή. Πείτε μου, έχουν συνήθει παροχές. Όχι, δεν μας ανήκουν στην πρώτη ζωή. Και στα τέλη τα ανταποδοτικά που έρχονται μέσα από τη ΔΕΗ, μέσα από το ΝΟΤΕΛ. Όλα αυτά είναι πρώτη ζώνη, ίδια με παραλία και Τσιμισκή. Και όμως είμαστε Παναγία Φαλερωμένη και εξειδοποιημένη. Αυτά όλα έρχονται σε άμεση συνέργεια με την κεντρική πολιτική και ο Δήμος τα δέχεται και όλες οι παρατάξεις τόσα χρόνια τα δέχονταν. Κοινόχρηστοι χώροι, αστυνόμευση. Υπάρχει τώρα ένας νέος νόμος, η νέα υγειονομική διάταξη που λέει 1,2 τετραγωνικά ανεξυπηρετούμενο πελάτη. Δεκτό να κάθεται ο πελάτης. Η δημοτική αστυνομία δυστυχώς τόσα χρόνια κυνηγούσε περιφερειακά, μας γράφανε. Έχω εγώ άπειρα δικαστήρια. Βλέπετε να σημαίνει το ίδιο στην παραλία. Στην Κοντινό, στο κέντρο, βλέπετε 1,2 για κάθε πελάτη, βλέπετε να μπορεί να περπατήσει ο άλλος πεζοδρόμιο. Τυχαία έγινε η δημοτική αστυνομία μόνο μας και δεν πήγαινε στο κέντρο στους μεγάλους επιχειρηματίες. Όχι. Θα πρέπει να διορθωθούν όλα. Και φυσικά, πώς θα διορθωθούν, φωνάζοντας μέσα τη λαϊκή συσπήρωση. Γι' αυτό είναι να δυναμώσουμε, να γίνουμε περισσότεροι εκεί μέσα όλοι μαζί και να αποτρέπουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους να κυνηγάνε τους μικροεπαγγελματίες, τους μικροεπαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους. Τους μικρούς, γιατί δεν κυνηγάνε το κέντρο. Προτάσεις πάντα υπάρχουν. Ναι, βοηθήστε τον μικρό επαγγελματία. Μειώστε τα δημοτικά τέλη, μειώστε το δημοτικό φόρο. Μην βάζετε έξτρα φόρο για τις ταμπέλες μας. Βάζουμε μια ταμπέλα στο μαγαζί και πληρώνουμε εξά στο Δήμο και μας γράφουν. Η ταμπέλα, να μην πω τώρα γνωστού φροντιστηρίου στην πλατεία Αριστοτέλους κάτω τα μιλάμε την παραλία. Υπάρχει ακόμα. Γιατί και μένα με πάνε και την ξύλωσα. Όλα αυτά πρέπει να μαθαίνω τους ανθρώπους, δεν τα ξέρω. Μικροεπαγγελματίες είναι και η ηλιακή αγορά. Ο άνθρωπος που πήγαινε στο παζάρι. Εκεί στην Ξηροπίνη είναι ένα από τα μεγαλύτερα παζάρια στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Αστυνόμευση είναι. Στείνονται, παραστείνονται, έρχονται όλοι που μαζεύουν όλα αυτά τα σκάφη, μαζεύουν αυτά τα σκουπίδια, μαζεύουν από εκεί, στείνουν παραπέρα, έρχονται παράνομοι, έρχονται αυτοί, παίρνουν το μερίδιο από τον άνθρωπο που θα πληρώσει για τη ηλιακή αγορά. Και εκεί πρέπει να πει ο Δήμος να επέμβει μαζί με την οργάνωση των ελληνικών αγορών και να βοηθήσει τον μικροεπαγγελματία που πληρώνει. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά. Ας μην καταπαστώ το χρόνο σας. Αυτό είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε μέσα από τη λαϊκή συσπήρωση. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.